Καλώς ορίσατε στο Rainbow Plan. Πάμε να μάθουμε ιστορία της Τετάρτης Δημοτικού. Είμαστε στην πρώτη ενότητα, τα γεωμετρικά χρόνια. Θα δούμε το κεφάλαιο, η τέχνη και η γραφή. Μετά την κάθοδο των δωρεών σταμάτησε να αναπτύσσεται η μυκηναϊκή τέχνη. Η παλιά γραφή, δύσκολη όπως ήταν, με τα τόσες αλλαγές που έγιναν στον ελληνικό χώρο, ξεχάστηκε. Οι άνθρωποι όμως δεν έπαψαν να κτίζουν σπίτια ή να κατασκευάζουν διάφορα αντικείμενα που τους ήταν απαραίτητα στην καθημερινή ζωή. Από τις ανασκαφές που έχουν γίνει βγάζουμε το συμπέρασμα ότι τα κτίρια ήταν μικρά και απλά. Τα θεμέλια τα έκτιζαν με πέτρες, ενώ για το υπόλοιπο μέρος χρησιμοποιούσαν άλλα υλικά. Από ένα πύληνο κατασκεύασμα του 8ου π.Χ. αιώνα που βρέθηκε στην περιοχή του Άργους μπορούμε να πάρουμε μια ιδέα για τα κτίρια της εποχής. Τα πρώτα αγάλματα ήταν ξύλινα και παρίσταναν θεούς. Από αυτά δεν σώθηκε κανένα. Και είναι φυσικό αυτό, αφού το ξύλο καταστρέφεται εύκολα. Αργότερα άρχισαν να φτιάχνουν μικρά αγάλματα από μέταλλο. Όλες τότε οι οικογένειες χρησιμοποιούσαν διάφορα αγγεία για τις καθημερινές τους ανάγκες. Σε αυτά αποθήκευαν λάδι, κρασί και άλλα προϊόντα. Οι τεχνίτες συνήθιζαν να ζωγραφίζουν πάνω σε αυτά κύκλους, τρίγωνα, τετράγωνα και άλλα γεωμετρικά σχήματα. Γι' αυτό και η τέχνη ονομάστηκε γεωμετρική. Αυτή την εποχή οι Έλληνες άρχισαν τα θαλασσινά ταξίδια, πουλώντας και αγοράζοντας προϊόντα. Κατάφεραν μάλιστα να πάρουν και πάλι το εμπόριο της Μεσογείου στα χέρια τους, που το είχαν χάσει μετά την παρακμή του Μυκηναϊκού πολιτισμού. Ήρθαν σε επαφή με έναν άλλο λαό, τους Φοίνικες, από τους οποίους πήραν το αλφάβητο. Σε αυτό πρόσθεσαν φωνή εντα και έφτιαξαν έτσι δικό τους αλφάβητο. Στην αρχή μάλιστα οι Έλληνες έγραφαν από τα δεξιά προς τα αριστερά, χωρίς να χωρίζουν τις λέξεις. Σας ευχαριστούμε που ήσασταν μαζί μας και σας περιμένουμε στο επόμενο μάθημα.